Καλησπέρα. Έγινε ήδη εκτενής αναφορά στη γενικότερη κατάσταση και στις ευθύνες της κυβερνητικής πολιτικής και στα έργα και τις ημέρες γενικά της περιφέρειας Αττικής των Δήμων γύρω από τα ζητήματα του αθλητισμού και των υποδομών και των εγκαταστάσεων, η κατάσταση των οποίων, όπως επισημάνθηκε ήδη, σε μεγάλο βαθμό περνάει αφορά την τοπική και την περιφερειακή διοίκηση. Είναι νομίζω σαφές σε όλους μας που έχουμε με κάποιο τρόπο ενασχόληση με τον αθλητισμό και τα αθλητικά σωματεία, ότι τα προβλήματα που υπάρχουν, οι προτεραιότητες που τίθενται και στον τομέα αυτό, είναι θέμα πολιτικής βούλησης, είναι θέμα ιεράρχησης, αυτό δηλαδή που τελικά εμποδίζει τα παιδιά, τους νέους αλλά και μεγαλύτερους σε ηλικία από το να αθλούνται συστηματικά, είναι ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελληνικών κυβερνήσεων ιεραρχεί τον εμπορευματοποιημένο αθλητισμό ως τμήμα της βιομηχανίας του θεάματος, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, ιεραρχεί και προωθεί την επιχειρηματική δράση, με συνέπεια οι νέοι, αντί να είναι πρωταγωνιστές στο γήπεδο, να γίνονται κυρίως θεατές στην εξέδρα ή καταναλωτές. Και βέβαια ταυτόχρονα το αν, το πόσο, το πού θα γυμναστεί ο καθένας, το καθορίζει η τσέπη δική του και της οικογένειάς του ως προς τα παιδιά. Να δώσω ορισμένα στοιχεία για το Δήμο της Αθήνας, ως προς τις υποδομές που είναι στην ευθύνη του, που είναι ο μεγαλύτερος δήμος της χώρας, όπου η ανάγκη για άθληση αφορά εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, παιδιά, νεότερους και μεγαλύτερους. Ολόκληρος λοιπόν ο Δήμος Αθηναίων έχει 3 δημοτικά γήπεδα ποδοσφαίρου και 5 δημοτικά κλειστά γυμναστήρια. Σε αυτούς τους χώρους συνοστίζονται πολλές δεκάδες αθλητικά σωματεία, που έχουν στη δύναμή τους χιλιάδες παιδιά και νέους και είναι αναγκασμένα ουσιαστικά σε εισαγωγικά ή και εκτός εισαγωγικών πολλές φορές να τσακώνονται για τη μοιρασιά των ωρών προπόνησης και των επίσημων αγώνων. Ένα παράδειγμα για να έχετε μια εικόνα της κατάστασης. Το κλειστό γήπεδο της Γκράβας, το οποίο καλύπτει, το κλειστό γυμναστήριο, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες 7-8 σωματεία του 5ου και του 6ου διαμερίσματος της Αθήνας και ταυτόχρονα του μεγαλύτερου σχολικού συγκροτήματος της χώρας, που είναι η Γκράβα, είναι τελείως παρατημένο. Ζεστό νερό για μπάνιο δεν έχει ποτέ. Ο ηλεκτρονικός πίνακας, ο οποίος είναι απαραίτητος για τους αγώνες, έχει χαλάσει και δεν έχει επισκευαστεί πάνω από 1,5 χρόνο. Τα ποδοσφαιρικά σωματεία για να καλύψουν τις ανάγκες προπόνησης χρησιμοποιούν συνήθως γήπεδα 5x5, ακόμη και επιπληρωμή, όπου προφανώς σε αυτή την περίπτωση το κόστος συνήθως μετακυλείται στους γονείς. Τα σωματεία που έχουν τμήματα μπάσκετ ή βόλεϊ κάνουν τις περισσότερες ώρες προπόνηση σε ανοιχτά. Προφανώς χάνονται χιλιάδες προπονητικές ώρες λόγω κακών καιρικών συνθήκων. Για τα άλλα δε αθλήματα, οι υποδομές είναι ακόμα λιγότερες, η κατάσταση ακόμα χειρότερη. Νομίζω είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Πανελληνίου, που έχει 24 αθλήματα, αν δεν κάνω λάθος, για τον οποίο έγινε και πιο. Υπάρχει και πιο αναλυτική εικόνα από τους παρευρισκόμενους. Ακόμη, ο Δήμος Αθηναίων έχει 4 μόλις δημοτικά κολυμβητήρια. Το κέντρο της πόλης αλλά και το πυκνοκατοικημένο έκτο διαμέρισμα, η περιοχή δηλαδή της Κυψέλης και γύρω από αυτήν, δεν έχουν κανένα δημοτικό κολυμβητήριο. Ως Λαϊκή Συσπήρωση, έχουμε κάνει κατά την επανάληψη πρόταση, έχουμε καταθέσει για να γίνουν προγραμματικές συμβάσεις του Δήμου με τον Πανελλήνιο, με τον Εθνικό, με τον Απόλλωνα, με άλλα σωματεία που θα μπορούσαν να δώσουν μια ανάσα, αξιοποιώντας καλύτερα υπάρχουσες υποδομές και για μαθητές σχολείων των περιοχών, όμως οι συγκεκριμένες προτάσεις έχουν κατ' επανάληψη επίσης αγνοηθεί. Χαρακτηριστικό επίσης παράδειγμα της αντιλαϊκής πολιτικής που εφαρμόζεται και στο Δήμο της Αθήνας και στα ζητήματα του αθλητισμού είναι ότι ο ΠΑΝΔΑ, που είναι ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου, ο οποίος είχε έσοδα από τους δημότες σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ το 2018, για το 2019 προϋπολογίζει ότι θα εισπράξει πάνω από 3 εκατομμύρια για να προσφέρει ελάχιστες και υποβαθμισμένες υπηρεσίες. Μάλιστα, πέρσι το καλοκαίρι προσπάθησαν να περάσουν την επιβάρυνση των αθλητικών συλλόγων με 5 ευρώ την ώρα για τη χρήση των αθλητικών χώρων που είναι στην ευθύνη του ΠΑΝΔΑ. Πρόθεση που εμποδίστηκε από την αντίδραση σωματείων και την παρέμβαση των εκπροσώπων της Λαϊκής Συσπήρωσης και στο Διοικητικό Συμβούλιο και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Το Δεκέμβρη, μάλιστα, που μας πέρασε, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ψηφίστηκε το να αλλάξει το ποσό που πληρώνουν οι αθλητικοί σύλλογοι που έχουν την ανάγκη και την. Να χρησιμοποιήσουν σχολεία, σχολικούς χώρους. Για παράδειγμα, για τη χρήση δημοτικών σχολείων, η τιμολόγηση αλλάζει από 200 ευρώ το χρόνο που ήταν μέχρι πρότινος σε 2,5 ευρώ την ώρα, που τελικά δημιουργεί μια αύξηση πάνω από 500%, αφού ένας αθλητικός σύλλογος που χρησιμοποιεί, για παράδειγμα, το ανοιχτό γήπεδο ενός δημοτικού σχολείου για 10 ώρες τη βδομάδα, θα πρέπει τώρα να πληρώσει πάνω από 1.000 ευρώ το χρόνο. Κάπως έτσι, αυτά είναι ορισμένα ενδεικτικά, αντιμετωπίζονται τα αθλητικά σωματεία. Τέτοια πράγματα συμβαίνουν εδώ και χρόνια. Παρότι οι δημοτικές αρχές μπορεί να αλλάζουν, αυτή η κατάσταση παραμένει και χειροτερεύει. Και ο λόγος για τον οποίο συμβαίνουν είναι ακριβώς γιατί υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική αντίληψη ότι ο Δήμος αλλά και η περιφέρεια, προφανώς το κομμάτι που την αφορά, είναι επιχείρηση, πρέπει να εισπράττει, πρέπει να συνεργάζεται με ιδιώτες, με ΜΚΟ και ούτω καθεξής. Ο Δήμος της Αθήνας χαρακτηριστικά έχει 30 σελίδες τιμοκατάλογο και πολλοί άλλοι Δήμοι επίσης,
για να παραχωρούν για χρήση την αθλητική υποδομή που ανήκει ουσιαστικά στους δημότες, αλλά λειτουργεί σε ανταποδοτική βάση. Αυτή είναι η λογική η οποία πρέπει να σπάσει, πρέπει να καταδικαστεί και στις τοπικές εκλογές που έχουμε σε 2 μήνες. Εν ώψη δημοτικών εκλογών, όλοι οι υποψήφοι των άλλων κομμάτων και στο Δήμο της Αθήνας και ο Μπακογιάννης της Νέας Δημοκρατίας και ο Ηλιόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ και ο Γερουλάνος του ΠΑΣΟΚ και οι αντίστοιχοι της περιφέρειας υποψήφοι έχουν στα προγράμματά τους ή δηλώνουν στις περιοδίες και στις συναντήσεις που κάνουν ότι για αυτούς είναι προτεραιότητα ο αθλητισμός, η αναβάθμιση των υποδομών, η πρόσβαση όλων στον αθλητισμό και άλλα τέτοια. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτά είναι γνωστά ευχολόγια, αναμενόμενες προεκλογικές υποσχέσεις, όπως συμβαίνει συχνά. Όμως είναι υποκρισία να τοποθετήσει για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, λες και ήρθες τώρα στην Αθήνα από τον πλανήτη Πλούτονα ή τον πλανήτη Άρη. Λες και δεν ήταν οι δύο τουλάχιστον από αυτούς υπουργοί στις τελευταίες κυβερνήσεις, δεν ψήφισαν μνημόνια, δεκάδες αντιλαϊκούς νόμους, λες και δεν εφάρμοσε αντιλαϊκή πολιτική ο έτερος ως περιφερειάρχης και δεν είναι επιφανές τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που έχει αυτή την πολιτική. Λες και δεν συμφωνούν και οι τρεις προαναφερθέντες υποψήφοι και οι υπόλοιποι των αντίστοιχων κομμάτων και στην περιφέρεια και στους άλλους δήμους, στη λογική της ανταποδοτικότητας και στην επιχειρηματική δράση όπως τα κόμματά τους, ενώ ακόμη και στη θέση υπέρ των χώρων εποπτευόμενης χρήσης ναρκωτικών και την αλκοκουλτούρα συμφωνούν όλοι τους από κοινού, που είναι ενδεικτικό για το πώς θέλουν την νεολαία σε αντίθεση με την ουσία της συζήτησης που κάνουμε σήμερα εδώ. Με βάση λοιπόν όλα τα παραπάνω και για να μην κουράζω, θεωρώ ότι και για τα ζητήματα του αθλητισμού, της αντίληψης του ως δικαίωμα και όχι ως πολυτέλεια, της ανάγκης για τις απαραίτητες υποδομές, όλα αυτά μπορούν να αποτελέσουν κριτήριο ψήφου για χιλιάδες εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους, ακόμα περισσότερο νέους και νέες εν ώψη των αναμετρήσεων των εκλογικών του Μαΐου. Και είναι ένα από τα πολλά ζητήματα με βάση το οποίο μπορεί να γίνει κατανοητό το κάλεσμα που κάνει το ΚΚΕ για να ενισχυθεί η λαϊκή αντιπολίτευση, να εκλέξει περισσότερους συμβούλους, περιφερειακούς, δημοτικούς, περισσότερους δημάρχους. Για να ενισχυθεί λοιπόν η λαϊκή αντιπολίτευση στις αντιλαϊκές πολιτικές των υπόλοιπων κομμάτων σε όλες τις κάλπες και σε αυτή των ευρωεκλογών και βέβαια τις περιφερειακές και τις δημοτικές εκλογές. Καθώς η ενίσχυση του ΚΚΕ σε όλες τις κάλπες θα είναι ένα όπλο ακόμη, ένα ισχυρό όπλο ακόμη, για να δυναμώσει το επόμενο διάστημα η διεκδίκηση για νέες αθλητικές υποδομές, για να αναβαθμιστούν οι υπάρχουσες, για έργα που θα καλύπτουν τις ανάγκες της πλειοψηφίας του λαού και της νεολαίας, για να στηριχτούν τα αθλητικά σωματεία και το δικαίωμα στην άθληση και τη φυσική αγωγή για όλους. Σας ευχαριστώ.